Καμιά θετική εξέλιξη για το λαό μας δεν μπορεί να προκύψει από τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν την ώρα που κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα με την αυθαίρετη συμφωνία με τη λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης. Γιατί το δίλημα συμβιβασμό και συνεκμετάλλευση ή πολεμική εμπλοκή που θέτουν στο λαό μα, στην ουσία έχει του ίδιου μεγάλου κινδύνου και για το παρόν και για το μέλλον. Για τα κυριαρχικά δικαιώματα τη χώρα, για την ειρήνη. Γιατί η συνεκμετάλλευση και ο επώδυνο συμβιβασμό δεν αποτρέπουν τη σύγκρουση. σα ίσα θα επανέλθει αυτή αύριο δρυμύτερη η στάση πόντιου πιλάτου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ αλλά και του Αμερικάνου πρέσβη που ταυτίζει τα συμφέροντα της Ελλάδας με αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την Τουρκία αναδεικνύουν τις τεράστιες ευθύνε τόσο τη σημερινή όσο και τη προηγούμενη κυβέρνηση. Οι ελληνικές κυβερνήσεις συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια καλλιέργησαν τη λογική ότι αν η Ελλάδα είναι το καλό παιδί του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, θα προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, την ειρήνη, την ασφάλεια στην περιοχή. Πλέον αυτή η πολιτική καταραίει παταγωδός για τον ελληνικό λαό, για τους άλλους λαούς της περιοχής. Η κίνδυνη είναι τεράστια. Η απάντηση είναι μία σήμερα ενωμένοι όλοι σαν λαός, να παλέψουμε για να απεγκλωβιστούμε από το θανατηφόρο εναγκαλισμό του ΝΑΤΟ, δυναμώνοντας τον αγώνα ενάντια σε όλους τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για το ξύλωμα όλων των βάσεων. Να ανοίξει ο δρόμο για εναλλακτικέ άλλε σε συντονισμό με τα λαϊκά κινήματα τη περιοχή και του υπόλοιπου κόσμου.